Θα παραμείνουμε σε ζητήματα αυτοδιοίκησης. Θα συζητήσουμε για την αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού. Η αλήθεια είναι ότι έχει ξεκινήσει και η αντίστροφη μέτρηση για τις αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου. Έχουμε πολλά να πούμε με τους υποψηφίους και νομίζω ότι σήμερα θα ανοίξουμε και μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Καθώς έχω τη χαρά να φιλοξενώ σήμερα στην εκπομπή η Κρήτη σήμερα τον κύριο Σπύρο Καλέργη. Είναι γνωστός επιχειρηματίας στην Κρήτη και όχι μόνο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας και είναι διπλή χαρά, γιατί η αλήθεια είναι ότι είστε ένας άνθρωπος αυτοδημιούργητος, είστε ένας άνθρωπος επιτυχημένος και γνωστός στην τοπική κοινωνία και έχει πολύ μεγάλη σημασία, λοιπόν, να μάθουμε γιατί ο κύριος Καλέργης θέτει σήμερα υποψηφιότητα, λοιπόν, για το Δήμο Μαλεβιζίου. Τι είναι εκείνο το οποίο σας όθησε? Είναι αλήθεια ότι το ερώτημα είναι εύστοχο. Και έχω την εντύπωση ότι εγώ ίσως να μην δώσω και να μην ολοκληρώσω το πλήρες σκεπτικό το δικό μου γιατί. Όμως, θα σας πω το εξής, ότι σε μία περίοδο την οποία ζούμε, ίσως οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ζήσει τη ζωή τους από το μηδέν μέχρι την κορυφή, με τις εμπειρίες και με τις δυνατότητες τις οποίες απέκτησαν κατά την πορεία της ζωής τους στο επιχειρήν, αλλά και όχι μόνο, στο χώρο τον οποίο γεννήθηκαν, μεγάλωσαν, κατοικούν, τους προβληματίζει η σημερινή κατάσταση που οδηγείται αυτός ο τόπος. Μέσα λοιπόν σε αυτό τον προβληματισμό και στην ανησυχία η οποία με διακατέχει, αποφάσισα με πολλές άλλες σκέψεις για την πορεία της χώρας μου σε μία περίοδο πολύ δύσκολη, σε μία περίοδο που έχουμε ανάγκη ο ένας τον άλλο, να δώσω και εγώ το μήνυμά μου, το οποίο είναι εντελώς διαφορετικό από εκείνο που επικαλούνται όλοι όσοι ασχολούνται με την τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι χαρακτηριστικό, νομίζω, και το όνομα το οποίο έχετε δώσει στην παράταξή σας, Ενωμένο Μαλεβίζι. Είναι συγκεκριμένο το μήνυμα το οποίο θέλετε να περάσετε? Νομίζετε ότι και το κομμάτι της ενότητας είναι ένα πολύ βασικό θέμα για τις τοπικές κοινωνίες? Έχω την εντύπωση ότι με αυτό το όνομα της παράταξης δικής μου δίνουμε μηνύματα σε ολόκληρη την Ελλάδα. Και αν το Εθνικό Κοινοβούλιο της Ελλάδος είχε δημιουργήσει την προϋπόθεση να ενωθούν όλοι οι πολιτικοί, όλες οι πολιτικές δυνάμεις της Ελλάδος, ίσως να βρισκόμαστε σε άλλη θέση σαν Ελλάδα. Αυτό λοιπόν προσπαθώ να εφαρμόσω στον τόπο μου. Είμαι μακριά από ιδεολογίες και από προσωπικά ή γενικά ή ιδιωτικά συμφέροντα. Θέλω να δημιουργήσω μια προϋπόθεση να ενωθούν όλες οι υγιείς δυνάμεις του τόπου μου, ούτως ώστε να τον βοηθήσουν να ανακάμψει σε όλους τους τομείς. Είναι μία σκέψη η οποία νομίζω ότι με διακατέχει. Εξάλλου έκανα και την πρώτη κίνηση, κάλεσα προημερών τους συνυποψήφιους μου σε μία συνέβρεση στο Ινωπείο το οποίο έχω και τους έδωσα αυτό το μήνυμα ότι αυτός ο τόπος θέλει να ενώνεται, να υπάρχει μία σύμπνοια, να υπάρχει μία συνεργασία για να μπορέσουμε να τον βοηθήσουμε να προχωρήσει προς την ανάπτυξη, προς την ευημερία, γιατί πραγματικά ο τόπος αυτός είναι ένας τόπος ιδιαίτερος. Το Μαλεβίζι ήταν και είναι από τους πλουσιότερους χώρους της Κρήτης, ένας τόπος ο οποίος διακρίνεται από την γονιμότητα του εδάφους, από την περιοχή η οποία είχε αναπτύξει πολιτισμό. Αν βρεθούμε σε κάποιο γλέντι, θα ακούσουμε το Μαλεβιζότη. Είναι ένας επιχειρηματίας, θα έλεγα εγώ, σε ό,τι έχει να κάνει το κομμάτι του πολιτισμού και το τι μπορεί να προσφέρει η γη και το τι δυνατότητες έχει κάθε περιοχή. Έχω την αίσθηση ότι κάποιος που έχει ασχοληθεί με την επιχειρηματικότητα τα βλέπει διαφορετικά.
Βλέπει τις ευκαιρίες, αν θέλετε. Εγώ δεν τα βλέπω καθόλου διαχειριστικά. Mm-hmm. Διότι συνήθως όσοι ασχολούνται με την τοπική αυτοδιοίκηση είναι περιορισμένοι στο να δουν διαχειριστικά τον Δήμο. Ναι. Εμένα λοιπόν τα οράματα μου είναι άλλα. Οι δυνατότητες εδώ ανάπτυξης του Δήμου είναι τεράστιες. Ας δούμε λίγο πιο ψηλά τα πράγματα και ας μην περιοριστούμε μόνο στο διαχειριστικό. Ο πλούτος ο οποίος είναι ανεκμετάλλευτος του Δήμου Μαλεβιζίου είναι τεράστιος. Από τον πρωτογενή τομέα, από τον τομέα ενέργειας, από την διαχείριση υδάτων, mm-hmm. που νομίζω ότι είναι ένα τεράστιο κομμάτι. Μάλιστα, επειδή το ενδιαφέρον το δικό μου είναι πάρα πολλά χρόνια για την περιοχή, ανεξάρτητα αν συμμετείχα στην τοπική ή όχι αυτοδιοίκηση, αλλά ήμουν ένας ενεργός πολίτης με μία ομάδα αρκετά μεγάλη ανθρώπων πριν από πολλά χρόνια. Καταφέραμε να ιδρύσουμε τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σκαφιδαρά με αποτέλεσμα να καθαρίσουμε την περιοχή από τα σκουπίδια τα οποία ήταν ασκουπιδότοπος, αν σας υπενθυμίσω η περιοχή αυτή. Κάναμε ένα σημαντικό έργο και έτσι η συνέχεια η δική μας θα ήταν να προχωρήσουμε και στην εκαθάριση της παραλίας που είναι αμαρτία αυτή τη στιγμή ένας χώρος και ένας τόπος όπως είναι η Αμουδάρα, όπως είναι ολόκληρη η παραλία αυτή. Μεγάλο παραλία ακόμα το πω. Βεβαίως να είναι εγκαταστημένες ακόμα ρηπογόνες εγκαταστάσεις. Mm-hmm. Όπως η ΔΕΗ, όπως τα υπόλοιπα ρηπογόνα εκεί. Άρα αντιλαμβάνομαι ότι αυτές είναι οι προτεραιότητές σας. Κοιτάξτε, βασικά η προτεραιότητα είναι η πολεοδόμηση της περιοχής. Mm-hmm. Διότι μπορώ να σας πω ότι είναι η μόνη περιοχή στην Ελλάδα που είναι εντελώς παράνομη. Αν εξαιρέσουμε κάποιους θύλακες που οικισμών. Η πολεοδόμηση λοιπόν είναι το Α. Η επαφή με το Ηράκλειο, η σύνδεση με το Ηράκλειο, mm-hmm. που είναι συνέχεια της πολεοδόμησης, είναι οπωσδήποτε η σωστή αξιοποίηση του παραλιακού μετόπου από τον Ξεροπόταμο, από τον Ξεροπόταμο μέχρι και το Ρέθυμνο, μια μεγάλη παραλιακή ακτίνα, έκταση, η οποία τις περισσότερες φορές είναι άναρχα δομημένη και δεν αποδίδει εκείνα τα οποία έπρεπε να αποδώσει σαν ένας τουρισμός προδιαγραφών και αξιοποίηση της υπόλοιπης περιοχής του Μαλεβιζίου, ο οποίος μπορεί να συνδυαστεί ο παραλιακός τουρισμός με την ενδοχώρα. Το Μαλεβίζι είναι ένας πανέμορφος. Υπάρχει μια διασύνδεση λοιπόν. Βεβαίως. Ένας πανέμορφος τόπος. Διαθέτει κάθε λογής φυσικά κάλλη σε φαράγγια, σε ποτάμια και σε κοιλάδες οι οποίες είναι πραγματικά πανέμορφες. Η περιοχή δική μας ήταν μια περιοχή και είναι. Βέβαια, λέω ήταν, γιατί αν θα πάμε στους οικισμούς σήμερα θα πάθουμε κατάθλιψη διότι τους έχουν εγκαταλείψει. Οικισμοί οι οποίοι στο παρελθόν έδιναν ζωή, έδιναν πλούτο στην Κρήτη. Κατά τη διάρκεια του Αυγούστου χιλιάδες εργάτες εργότανε και δούλευαν στο Μαλεβίζι. Σε μια περιοχή που είχε αναπτυχθεί ο Αμπελώνας, παλαιότερα επί Ενετοκρατίας και πριν το περίφημο κρασί του Μαλβαζία, mm-hmm. το οποίο επαναπάτησα εγώ πριν από 40 χρόνια στην Κρήτη, ένα κρασί το οποίο το πήραν οι Ενετοί και το ανέδειξαν σαν το καλύτερο κρασί της περιοχής. Έχει λοιπόν τον πλούτο αυτό της τοπικής αλλά και της τουριστικής περιοχής, mm-hmm. παράλληλα, ενώ βρισκόμαστε στους πρόποδες ψιλορίτη, έχουμε τεράστιες ποσότητες νερού, οι οποίες χάνονται. Και η αξιοποίηση και η σωστή διαχείριση, μάλλον για να το πω και εγώ σωστά, του νερού είναι ένα μεγάλο, μεγάλο θέμα για όλους τους δήμους, πόσο μάλλον για δήμους όπως το Μαλεβίζι, το οποίο έχει ποσότητες νερού, που όπως λέτε και εσείς χάνονται. Βεβαίως, θα σας πω και το άλλο, ότι ναι. κατά την προσπάθειά μας στην απομάκρυνση της χωματερής, του Σκαφιδαρά, η οποία βρίσκεται στις πηγές του Αλμυρού, που παρά το γεγονός ότι πέρασαν τόσα χρόνια, σήμερα είδαν ορισμένοι ότι καλώς αγωνιστήκαμε τότε για να φύγει
αυτή η υποβάθμιση περιβάλλοντος που γινόταν με τη χωματερή σκαφιδάρα. Το Μαλεβίζι είναι εκείνο το οποίο πάντα βοήθησε το Ηράκλειο σε πολλούς τομείς, χωρίς αντισταθμιστικά. Δηλαδή, η ΔΕΗ, η οποία είναι εγκαταστημένη το κύριο βάρος ενέργειας της Κρήτης, το πήρε η εγκατάσταση της ΔΕΗ στα ελληνοπεράματα, τα οποία ποτέ δεν ωφέλησαν τον τόπο, παρά το γεγονός ότι οι ρήποι οι οποίοι έχουν πέσει σε αυτή την περιοχή είναι, τι να πω, δυσβάστακτοι και ακόμα τώρα, πιστεύω, παρά το γεγονός ότι έχουν βελτιώσει τα καύσιμα. Η ΔΕΗ, λοιπόν, οφείλει, όπως και το Ηράκλειο, όπως και η Κρήτη, πολλά στα ελληνοπεράματα και στο, κατ' επέκταση στο Μαλεβίζι. Ο νομός του Ηρακλείου, αλλά ειδικά ο Δήμος ο δικός μας, είναι ένας Δήμος ο οποίος θα παίξει σπουδαίο ρόλο στο ενεργειακό της Κρήτης. Από ό,τι αντιλαμβάνεστε, στις μελέτες τώρα προδιαγραφών για σύνδεση της Ελλάδος με την Κρήτη, κάπου καταλήγει στον χώρο του Κορακιά. Θέλω να μου πείτε, κύριε Καλέργη, εσείς ως ένας γνήσιος Μαλεβιζιώτης, καλώντας λοιπόν τους συνδημότες σας να σας ψηφίσουν και να σας στηρίξουν σε αυτή την προσπάθεια, ποια είναι τα κριτήρια με τα οποία θέλετε εσείς να φτάσουν στην κάλπη, να κρίνουν και να αποφασίσουν? Εκείνο το οποίο με ενδιαφέρει είναι στις δύσκολες στιγμές που περνάμε να βρεθούμε δίπλα ο ένας με τον άλλο. Εγώ θέλω να βρεθώ δίπλα από τον πολίτη, δίπλα από τον Μαλεβιζιώτη, σε μία πορεία δική μου, την οποία έχω πράξει όλη μου τη ζωή, που το σπίτι μου είναι πάντα ανοιχτό, με το τραπέζι στρωμένο, το γραφείο μου, η ψυχή μου και η καρδιά μου για τους Μαλεβιζώτες. Και επειδή συνήθως μπορεί να σκέπτεται ο καθένας οτιδήποτε με τη συμμετοχή μου στα κοινά, δηλώνω λοιπόν αυτή τη στιγμή ότι αν είμαι δήμαρχος αύριο και θα έχω ένα μισθό, συνήθως έχουν οι δήμαρχοι, από τώρα δηλώνω ότι αυτό θα τον δώσω σε ανθρώπους με ειδικές ανάγκες. Θα σταθώ δίπλα. Δεν θέλω τίποτα όφελος προσωπικό από το Δήμο. Δήμο, θέλω να δώσουμε τα χέρια, να αγωνιστούμε μαζί με τους δημότες μου εναντίον των εχθρών. Ποιοι είναι εκείνοι? Εάν θα μπούμε σε ένα καφενείο, θα καταλάβουμε ποιοι είναι. Και θα το καταλάβουμε ότι ο κόσμος έχει αποξενωθεί. Δεν υπάρχει πλέον συνεννόηση, γιατί ο καθένας παίρνει τα βάρη του. Ο ένας που χρωστάει στην τράπεζα κοιτάζει την τηλεόραση και προσπαθεί να σπάσει το χρόνο του. Ο άλλος είναι σκεπτικός, ο άλλος κρατάει ένα τηλέφωνο κινητό και παίζει. Αποξένωση. Έχει λοιπόν αποξενωθεί ο κόσμος. Αυτό λοιπόν είναι ένα μήνυμα που με ανησυχεί πάρα πολύ. Προσπάθεια λοιπόν η δική μου είναι να ξυπνήσω αυτό το γίγαντα που λέγεται λαός. Αυτό είναι για εμένα το μήνυμά μου και θέλω μαζί με τον λαό αυτό να πολεμήσουμε τους εχθρούς. Ποιοι είναι εκείνοι? Το σύστημα το οποίο σήμερα καταδυναστεύει τον πολίτη. Ο πολίτης ο οποίος βρίσκεται σε δεινή θέση. Ξεκάθαρο το μήνυμά σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που τα είπαμε σήμερα. Σίγουρα θα τα ξαναπούμε φυσικά, καθώς ο αγώνας μέχρι τις κάλπες είναι μακρύς και έχουμε να πούμε πολλά ακόμα και πιο εξειδικευμένα ζητήματα μέσα στους μήνες που έρχονται. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ μπορώ να κάνω μία έκκληση. Παρακαλώ. Μέσω εσάς, τους συναδέλφους μου υποψήφιους, ναι, να τους πω, ελάτε να ενωθούμε προς χάρη του Μαλεβιζιού. Ανοιχτή πρόσκληση, λοιπόν. Ανοιχτή πρόσκληση. Πρόκληση. Και πρόκληση. Δεν διεκδικώ πρώτο ρόλο. Παντού θα είμαι φαντάρος ή οπουδήποτε μετάξει η προσπάθεια αυτή. Άρα είναι μια πρόσκληση που απευθύνεται στους κυρίους Μαμουλάκη και Μποκέα. Βεβαίως. Και περιμένουμε να δούμε να απαντήσουν και εκείνοι. Μια δημόσια, λοιπόν, πρόσκληση μέσα από την εκπομπή Κρήτη σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.